Πίστης, αλήθεια, έρος. Μια σειρά εξερευνήσεων στα μονοπάτια του δυτικού εσωτερισμού με τον Μάριο Κουτσούκο. Αγαπητοί μου ψυχοναύτες του 21ου αιώνα, καλώς ανταμώσαμε. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της σειράς νοητικών περιπλανήσεων «Πίστης, αλήθεια, έρος». Ελάτε λοιπόν να γνωριστούμε, αλλά και να γνωρίσουμε τα θέματα που θα απασχολήσουν τα νοερά μας μονοπάτια σε μελλοντικές εκπομπές. Είμαι ο Μάριος Κουτσούκος, ιστορικός, συγγραφέας, μεταφραστής και σεναριογράφος. Περισσότερο από 20 χρόνια τώρα, οι προσωπικές μου μελέτες και εντρυφήσεις με έχουν οδηγήσει, λες και με ένα νου ολότελα δικό τους, στα ενδότερα του λαβυρίνθου της ανθρώπινης φιλοσοφίας και μεταφυσικής. Παραμένω πάντοτε ένας απλός μαθητής των φωνών εκείνων της άχρονης σοφίας, η οποία ολοένα ανθίζει και καρποφορεί διαμέσω των αιώνων, εισπίσμα των παροδικών προλήψεων, προκαταλήψεων, του σκοταδισμού και της στήρας προσήλωσης σε ιδέες που αντιμάχονται την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Όσα περισσότερα μαθαίνω, τόσα λιγότερα συνειδητοποιώ πως αληθινά γνωρίζω. Ολοένα επιστρέφω στην απορία των πλατωνικών, των Ιγκρέντων, των αλχημιστών του Δυτικού Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, δηλαδή την κατάσταση εκείνη όπου κανείς αγκαλιάζει την ίδια του τη βαθιά αγνωσία και κάνει ελεύθερη πτώση στο κενό, ανακαλύπτοντας την εσωτερική αλήθεια, η οποία ανέκαθεν ήταν φυλαγμένη μέσα του, δική του, ανθρώπινη, μα και συνάμα ξένη, θεϊκή. Ο δυτικός εσωτερισμός θα αποτελέσει τον κεντρικό μας άξονα και γύρω από αυτόν είναι που θα στήσουμε το γαϊτανάκι της δημιουργικής μας φαντασίας. Τι σημαίνει όμως εσωτερισμός? Είναι ένας όρος πολύπαθος και βαθιά παρεξηγημένος στη συνείδηση του ευρύτερου κοινού, ιδιαίτερα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αν και χρησιμοποιείται συχνά και στον χώρο των ακαδημαϊκών μελετών, δεν υπάρχει ένας αυστηρός ορισμός ο οποίος να είναι κοινό αποδεκτός και να μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως όλους τους ερευνητές. Ως εκ τούτου, πρέπει κάθε φορά να ορίζεται εντός του πλαισίου της συζήτησης. Στην εκπομπή αυτή, εννοούμε τον εσωτερισμό σε ένα σύστημα αντιλήψεων, ιδεών, πιστεύω και διαστητικών συμπερασμάτων, τα οποία υποβόσκουν κάτω από κάθε σύστημα θρησκείας, φιλοσοφίας ή τελετουργικής πράξης. Ο εσωτερισμός, θα έλεγε κανείς, έγκυται σε μια προσωπική έκλαμψη αλήθειας περί των όντως όντων, η οποία προκύπτει σε έναν άνθρωπο μετά από παρατεταμένη ενδοσκόπηση. Το παράδοξο του εσωτερισμού είναι πως, παρότι πρόκειται για κατεξοχήν εμπειρικό και εξατομικευμένο βίωμα του εκάστοτε προσώπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι κοινό μεταξύ μιας ομάδας ατόμων, δίχως διόλου να βασίζεται στην κατήχηση ή το δογματισμό. Ναι, ο εσωτερισμός ξεκινά από την πίστη, μα δεν είναι πίστη. Ναι, ανακαλύπτει αλήθειες, μα δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο εσωτερισμός είναι ένα ιδιότυπο είδος έρωτα για την απόκριφη αλήθεια που υποφώσκει στον πυθμένα κάθε θρησκείας, φιλοσοφίας αλλά και απλής καθημερινής πράξης. Σκεφτείτε το ως εξής. Ο καθένας μας ερωτεύεται με ένα μοναδικό τρόπο. Ερωτευόμαστε διαφορετικά άτομα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για διαφορετικούς λόγους και εκφράζουμε αυτό μας τον έρωτα με διαφορετικούς τρόπους. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ερωτευμένοι, όλων των εποχών και όλων των επίρων, μοιράζονται ένα κοινό βίωμα, μια κοινή εμπειρική αλήθεια. Φυσικά υπάρχουν βαθμοί επίγνωσης και συνειδητότητας αυτού του έρωτα. Το ότι κάποιος εξετέθη στο βίωμα του έρωτα δεν σημαίνει ότι κατανόησε όλα του τα μυστικά, ότι γνώρισε το πόσο βρεφικός Θεός τεντώνει το τόξο του και μεταβέλει τους μύγη τα όμοια μέσα στο μεγαλείο της αντίθεσής τους. Ο έρωτας είναι λίγο σαν τα βιβλία. Από τη στιγμή που μαθαίνεις ανάγνωση, μπορείς να τα διαβάσεις όλα, μα αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και σε θέση να τα κατανοήσεις ή να τα εκτιμήσεις. Βέβαια, ακόμα και όταν διαβάζεις ένα βιβλίο ξανά και ξανά, ίσως κάθε φορά να αποκομίζεις κάτι διαφορετικό. Το βιβλίο καθ' αυτό δεν έχει αλλάξει, στα αλήθεια εσύ έχεις αλλάξει, εσωτερικά. Και αναλόγως πόσο ειλικρινά και βαθιά αγαπάς το κείμενο αυτό στο οποίο ολοένα και επιστρέφεις, ανακαλύπτεις νέα βάθη κατά από την ήρεμη επιφάνεια των λέξεών του.
η τριάδα πίστης, αλήθεια, έρος, σύμφωνα με τον Πρόκλο στο πρώτο βιβλίο της κατά Πλάτωνα θεολογίας του, είναι η δεύτερη βαθμίδα υπόστασης των θεών. Μέσα από τα τρία αυτά, λέει ο Πρόκλος, τα πάντα σώζονται, δηλαδή γιατρεύονται, τελειοποιούνται, ανάγονται σε ανώτερες σφαίρες ύπαρξης. Σύμφωνα με τον Σοκράτη, το ερωτικό πάθος, στην πιο αρχαίγονη και άειλη μορφή του, η ερωτική μανία όπως την αποκαλούσε, ήταν η ύψιστη μορφή μοίησης στην αλήθεια. Μάλιστα, μέσω αυτής ήταν που τον είχε μοιήσει η αίρια Διοτήμα στην αλήθεια της φιλοσοφίας. Η πίστη, επαυξάνει ο Πρόκλος 800 περίπου χρόνια ύστερα από τον Σοκράτη, είναι το κλειδί της θεουργικής δύναμης των θεών, η οποία υπερτερεί πάσης ανθρώπινης σοφίας και γνώσης. Κρίτωνε στην απάσης ανθρωπίνης σοφροσύνης και επιστήμης. Αυτή επιφέρει το δώρο της ενόρασης, της μαντικής με την ευρύτερη έννοια για να χρησιμοποιήσουμε τον αρχαίο όρο, καθώς και τα θαυματουργικά αποτελέσματα της κάθαρσης που εξυψώνουν σώμα και ψυχή στη θέαση κόσμων πέρα από την ψευδαίσθηση των φυσικών αισθήσεων. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά συνδυάζονται και συνυπάρχουν στις θεϊκές υποστάσεις και χάρη σε αυτά μπορεί κανείς να υπερβεί τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Με πιο απλά λόγια, αυτές είναι οι δυνάμεις που τροφοδοτούν τη μηχανή του ανθρώπινου εσωτερισμού και καθιστούν τη θεουργία εφικτή ως πράξη. Το τι είναι θεουργία βέβαια θα μας απασχολήσει σε επόμενες εκπομπές. Για την ώρα ας παραμείνουμε στα βασικά. Οι όροι εσωτερισμός, αποκρυφισμός και μυστικισμός στην ουσία τους είναι σχεδόν ταυτόσιμοι. Προσδιορίζουν την ενασχόληση και την εντρίφηση σε γνώση η οποία είναι κρυφή ή μυστική. Όχι επειδή φυλάσσεται από κάποια αδελφότητα οργισμένη στη σιωπή ή στα βάθη κάποιας υπόγειας βιβλιοθήκης, αλλά γιατί δεν είναι προφανής στην επιδερμική θεώρηση των πραγμάτων που πάντοτε προτιμούν οι πολλοί. Ο εσωτεριστής, όπως και ο αποκρυφιστής και ο μυστικιστής ή ο μύστης, δεν αναζητούν κάποια ανώτερη αρχή να τους πει ποιο είναι το σωστό, το αληθινό, ώστε να μπορέσουν να προσαράξουν στην κορυφή του και να νιώσουν ανακουφισμένοι και ασφαλείς ως προς την προσωπική τους εξέλιξη. Αντίθετα, ανακρίνουν και εξετάζουν συνεχώς την ανώτερη αυτή αρχή. Μέσα από αλλεπάλληλες μοιήσεις και αποκαλύψεις επικοινωνούν μαζί της ζωντανά και ολοένα ξανοίγονται στο άγνωστο σαν θαραλέοι θαλασσοπόροι κυνηγώντας τον ορίζοντα του απείρου. Ελέω ιστορικών συγκυριών, οι όροι αποκρυφιστής και μυστικιστής έχουν αποκτήσει ένα μάλλον αρνητικό πρόσημο στη συνείδηση του ευρύτερου κοινού που τους ταυτίζει με το μάγος ή φαρμακός. Σε επόμενα επεισόδια θα εξερευνήσουμε ενδελεχώς το τι σημαίνει μάγος, επαειδός, φαρμακός, γόης και θαυματοποιός και φυσικά θα αποσαφηνίσουμε την ουσία μα και την τελετουργική πράξη της μαγείας. Επί του παρόντος, ας αρκεστούμε στο να πούμε πως η λέξη μάγος προέρχεται από το λατινικό magus, που σημαίνει απλώς ο σοφός. Με τη σειρά της, η λατινική λέξη προέρχεται από το όνομα της περσικής φυλής των μαγκού, τη φυλή εκείνη από την οποία προερχόταν το ζωροαστρικό ιερατείο. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Ρωμαίοι, όπως αποτυπώνει ο Πλίνιος, πίστευαν ότι η μαγεία είχε ως γενέτειρά της την Περσία. Έτσι, χρησιμοποιούσαν το όνομα των Περσών μονοθεϊστών ιερέων του ζωροαστρισμού για να υποδηλώσουν το σοφό εκείνο άτομο, το οποίο κατήχε βαθιές αστρονομικές και αστρολογικές γνώσεις και ταυτόχρονα ειδικευόταν σε τελετουργικές πράξεις θαυματοποιίας. Φυσικά, η γνώμη αυτή δεν είναι παρά μια ιστορική προκατάληψη, καθότι η ρίζα της μαγείας είναι σε κάθε λαό της γης το ίδιο έμφυτη και αυτοφυής όσο και η θρησκεία. Προσωπικά στις εκπομπές μας αυτές θα προτιμήσω τον όρο εσωτερισμός, ο οποίος περιλαμβάνει και την έννοια της μοίησης κατά κάποιον τρόπο. Είναι η μοίηση εκείνη της γνώσης η οποία λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό κύκλο θα λέγαμε μαθητών ή νεόφυτων, μα πρωτίστως και κυρίως μέσα στα μύχια της ίδιας τους της ψυχής. Ο εσωτερισμός είναι η συνειδητή και η θελημένη αποτύπωση αυτών των ανακαλύψεων στα βάθη της ανθρώπινης γνώσης. Είναι θεωρία μα και πράξη συνάμα. Χωρίς να είναι θρησκεία από μόνος του, συμπληρώνει άρτια τα θρησκευτικά πιστεύω ενός ανθρώπου και τον οθεί στο να κυριαρχήσει επάνω τους.
αν η θρησκεία είναι η γέφυρα πάνω από την τάφρο ενός πύργου και η κορυφή του η θέωση, η ένωση δηλαδή με το Θεό μέσα από τη γνώση αυτού, τότε ο εσωτερισμός είναι η στριφογυριστή σκάλα στο εσωτερικό του πύργου που οδηγεί εκεί. Τον εσωτερισμό θα τον συναντήσει κανείς ήδη μεστό και βαριφορτωμένο με ιστορία αιώνων στον πάπυρο του Δερβενίου και τις ορφικές πινακίδες, όσο και στα ερμητικά κείμενα, όπως θα δούμε σε προσεχή επεισόδια. Από τη θεωρία του Πλοτίνου, του Ιάμβλεχου και του Πρόκλου, έως τα αλχημιστικά οράματα του Ζώσιμου του Πανοπολίτη, τα έμψυχα αγάλματα του Μάξιμου της Εφέσου, θα ψηλαφίσουμε την άκρη του ίδιου χρυσού μύτου της Σοφίας που θα μας οδηγήσει στο σκοτάδι του λαβυρίνθου της εσωτερικής γνώσης. Η ενωτική χριστολογία του Οριγένη, ο δοκιτισμός του Ευάγριου του Ποντικού και ο ορφισμός του Μάξιμου του Ομολογητή δεν είναι παρά κρίκη στην ίδια αλυσίδα που ενώνει τη νέα θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την Πατροπαράδοτη. Τη θρησκεία εκείνη η οποία ποτέ στα αλήθεια δεν έσβησε. Μόνο κρύφτηκε, μεταμφιέστηκε και περίμενε σαν σπόρο τον κατάλληλο καιρό για να βλαστήσει και πάλι στην Ακαδημία του Μαρτσίλιο Φιτσίνο στην πόλη των Ανθέων, τη Φλωρεντία. Η Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν και η φλογερή ερωτική ποίηση των Μπεχίν και των Μπεγκάρντ, των αφιερωμένων εκείνων λαϊκών γυναικών που ζούσαν ζωές γεμάτες οράματα, διαβεβαιώνουν πως αιώνες αργότερα η αναζήτηση της εσωτερικής ζωής απασχολούσε τόσο ανθρώπους του κλήρου, προερχόμενους από υψηλές κοινωνικές τάξεις, όσο και απλούς κοσμικούς. Όταν ο Κορνήλιος Αγκρίπα τολμά να συστηματοποιήσει τη χαρτογράφηση των αόρατων κόσμων και των κατοίκων τους, ανοίγει το δρόμο επάνω στον οποίο θα βαδίσουν ένα αιώνα αργότερα ο μεγάλος Παράκελσος και ο εμπνευσμένος Δεκάρτ. Η λέξη έμπνευση άλλωστε, όπως μας πληροφορεί η ίδια της ετυμολογία, από το εν και πνέο, δίνω πνοή δηλαδή, είναι ταυτόσιμη με αυτή του ενθουσιασμού ή ενθεασμού, της κατάληψης δηλαδή του ανθρωπίνου νου από μια ανώτερη εξωτερική δύναμη. Με τον όρο αυτό, ο ίδιος ο Ντεκάρτ περιγράφει στο ημερολόγιο του το πώς ένιωθε κατά την περίοδο που συνέθετε το περίφημο καρτεσιανό του σύστημα. Ο Άγγλος αλχημιστής Ευγένιος Φιλαλήθης, κατά κόσμον Τόμας Βόγκαν, είναι πολύ πιο κοντά στον τρόπο σκέψης του με το θεμελιωτή της φυσικής του μοντέρνου κόσμου από ότι οι υπέρμαχοι του υλισμού θα ένιωθαν άνετα να παραδεχτούν. Ο Νεύτωνας άλλωστε δεν ήταν ο πρώτος των επιστημόνων, αλλά μάλλον ο τελευταίος των μάγων. Η άβολη αλήθεια για τους σύγχρονους οπαδούς του υλισμού είναι πως αυτό το οποίο ονομάζουμε θετικές επιστήμες αναδύθηκε από τη μήτρα της πίστης και του εσωτερισμού. Όχι από ανθρώπους που απέβαλαν αυτές τις έννοιες ως απαρχαιωμένες προλήψεις, όπως συχνά υπονοείται στο κυρίαρχο αφήγημα, αλλά από ανθρώπους που τις αγκάλιασαν και τις υπηρέτησαν με όλο τους το είναι. Με άλλα λόγια, οι ρίζες της λεγόμενης τετράγωνης λογικής βρίσκονται στα αλήθεια στην υπερλογική θέαση του κόσμου. Όποιος ορθά γνωρίζει το αόρατο, τότε ορθά μπορεί να γνωρίσει και το ορατό. Ένας αλχημιστικός αφορισμός του 16ου αιώνα λέει «Cui novit proteam adeat panam», δηλαδή όποιος γνωρίζει τον πρωτέα, τους απόκριφους μα θεμελιώδεις νόμους που ορίζουν τις μεταβολές της ύλης από το αόρατο στο ορατό και πυροδοτούν την εναλλαγή των μορφών και της ύλης στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, αυτός τότε θα κατανοήσει και τον πάνα, την υλική φύση με τους νόμους της. Φυσικά, το δέντρο του εσωτερισμού παραμένει σήμερα αιθαλές όσο ποτέ. Τα προαναφερθέντα ονόματα σοφών και μισθών δεν είναι παρά μόνο ένα μικρό δείγμα από τις συναρπαστικές προσωπικότητες και το έργο τους που θα εξερευνήσουμε σε μελλοντικές εκπομπές. Σαλπάροντας λοιπόν προς αυτόν τον αχανή ορίζοντα του εσωτερισμού, θα μιλήσουμε για τη θεολογία των νεοπλατωνικών, τα ερμητικά κείμενα, τελετουργική ελληνοεγυπτιακή μαγεία και πρωτοαλχημία, έμψυχα αγάλματα και τεχνικές απαθανατισμού της ψυχής μέσα από μυστηριακές μοιήσεις. Θα ρίξουμε φως στη μακραίωνη παράδοση της Σολομονικής μαγείας, καθώς και στη φυσική μαγεία του Φιτσίνο και του Πίκο ντε λα Μιράντολα, διαλύοντας έτσι το σκοτάδι της προκατάληψης που αφορίζει αυτό το οποίο δεν γνωρίζει και τρέμει μπροστά στην άβυσσο του αγνώστου. Αν όλα αυτά σας ακούγονται κάπως απόκρυφα και ακατανόητα, είναι επειδή έτσι είναι, τουλάχιστον για το μη εξειδικευμένο κοινό. Όμως μην ανησυχείτε, αγαπητοί μου ψυχονάυτες,
Μέσα από τις εκπομπές μας αυτές θα φέρουμε το απόκριφο στο φως και μαζί θα γνωρίσουμε το άγνωστο. Για το ταξίδι μας αυτό δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Δεν σκοπεύω να σας μπερδέψω περισσότερο από ότι είναι απολύτως αναγκαίο με τεχνικούς όρους και φιλοσοφικές ορολογίες. Αν παρελπίδα υποπέσω σε αυτό το αμάρτημα, τότε ελπίζω τουλάχιστον να σας νανουρίσω αφενός και αφετέρου να κρατήσετε μία ή δύο ανεκδοτικές ιστορίες από το βίο των σοφών εκείνων ανθρώπων που σημάδεψαν με το έργο τους την πορεία της εσωτερικής σκέψης. Ναι, η προσέγγιση μου μπορεί να πληροφορείται από χρόνια ακαδημαϊκής έρευνας επάνω στα θέματα αυτά, αλλά οι εκπομπές μας εδώ ευελπιστούν να δώσουν απλόχερα στο ευρύ κοινό τα λεπτοφύη ευρήματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας επάνω στους εν λόγω τομείς. Γι' αυτό και κάθε επεισόδιο μας θα συνοδεύεται από μια ενδεικτική βιβλιογραφία για τους αναζητητές εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να ξετυλίξουν περισσότερο το μύτο της ιδιότροπης αυτής Αριάδνης. Αυτό θεωρώ πως είναι κάτι το οποίο λείπει σήμερα από την ελληνική πραγματικότητα. Ο εσωτερισμός και οι αρχαίες παραδόσεις σοφίας της Δύσης είτε συζητούνται συνήθως στους κύκλους των ακαδημαϊκών είτε πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης και παρερμηνίας στα χέρια ελλιπώς πληροφορημένων ονειροπόλων. Όσο για τους επιτίδιους ή φρενοβλαβείς που λιμένονται τις παρυφές του συγκεκριμένου χώρου, αυτοί νομίζω δεν είναι καν άξιοι αναφοράς, τουλάχιστον για κάθε υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο με διάκριση. Σκοπός των εκπομπών αυτών δεν είναι ούτε να διδάξουν από κάποιο άμβονα, ούτε να προσιλητήσουν, ούτε να πείσουν, ούτε να λογομαχήσουν με άλλες ιδέες. Είναι απλά να πληροφορήσουν και, γιατί όχι, να αναφλέξουν μέσα στον ακροατή τη πίθα του στοχασμού της αναζήτησης. Μαζί θα περιπλανηθούμε σε ένα λεπτομερέστατο, μα και συνάμα σαφή και κατανοητό από όλους χάρτη της ιστορίας του δυτικού εσωτερισμού. Μιας πνευματικής κληρονομιάς, της οποίας οι ρίζες χάνονται στα βάθη των αιώνων και τα κλαδιά απλώνονται στον ορίζοντα του μέλλοντος. Τη διδασκαλία την αφήνω σε μακράν πιο σοφούς από εμένα, για τον προσιλητισμό στους εχθρούς της ελευθερίας της ανθρώπινης ψυχής. Την πλουσιότατη εσωτερική παράδοση της Αποανατολής πάλι και της Ινδίας θα προτιμήσω να την αφήσω επίσης σε χέρια πιο ικανά από τα δικά μου, στα ανήσυχα εκείνα πνεύματα που μαγνητίζονται περισσότερο από εμένα προς το σημείο εκκίνησης του τετράωρου άρματος του ηλίου που το σέρνουν τα τέσσερα φλογερά του Άτια. Εγώ θα αρκεστώ στις απόκριφες παραδόσεις οι οποίες εμφύσισαν πνεύμα στο δυτικό πολιτισμό. Φυσικά ο όρος Δύση δεν θα μας περιορίσει στο γεωγραφικό χώρο που κοινώς εννοούμε σήμερα με τη λέξη αυτή. Ναι, το δίχως άλλο θα εξερευνήσουμε τα μεσαιωνικά και αναγεννησιακά μυστήρια της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και των γύρω χωρών. Θα μιλήσουμε για αλχημιστές, για τη φιλοσοφική λίθο και τη μεταστοιχίωση των κοινών μετάλλων σε ευγενέστερα, για την αόρατη αδελφότητα των Ροδόσταυρων και τα μυστηριώδη μανιφέστα της, για τα ανθρωπάρια, γνωστά και ως χομούνκουλοι, και τη δημιουργία τεχνητής ζωής μέσα από απόκριφες τέχνες. Μα πιο συχνά θα περιπλανιόμαστε στο ευρύτερο αρχαίο μας σπίτι, την Ελλάδα. Μια Ελλάδα που κάποτε απλωνόταν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και άνθιζε από τις εκβολές του Νείλου ως τα βάθη της Αιγής Ανατολής. Διδασκόταν μυστήρια από τους Αιγυπτίους όταν εκείνοι είχαν πια αγεράσει και είχαν ξεχάσει σχεδόν το νόημα της ιερογλυφικής γραφής που κάποτε τους χάρισε ο Θόθ, ο θεός της σοφίας και των γραμμάτων. Μια Ελλάδα που πήρε τους χρησμούς του ασσυριακού μαντίου του Βάλ και τους απέδωσε ως μια μεντιουμιστική αποκάλυψη από το στόμα της ψυχής του Πλάτωνα 600 περίπου χρόνια μετά το θάνατο του περίφημου σοφού. Η Ελλάδα αυτή αποτέλεσε χωνευτήρι της σοφίας των αρχαίων λαών που έσβησαν εξουθενωμένοι από το διάβα των αιώνων και κάτω από τα καρφοπάπουτσα του Ρωμαίου κατακτητή της Οικουμένης. Έδωσε νέα ζωή στις μυστικές εσωτερικές διδασκαλίες που χάνονταν, καθώς οι ευλαβείς μα μυστικοπαθείς ακολουθοί τους υπέκυπταν ένας-ένας στο γύρας. Από τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν και έπειτα, η Ελλάδα αυτή βίωσε τη δική της εσωτερική αναγέννηση, η οποία στην πορεία αποτέλεσε και το σπόρο ολόκληρης της απόκριφης σοφίας της Δύσης. Ετοιμαστείτε λοιπόν, αγαπητοί μου ψυχονάφτες, για μια βουτιά στα βαθιά της ιστορίας των πνευματικών αναζητήσεων, των τελετουργικών πειραματισμών και της θαραλέας χαρτογράφησης των αόρατων κόσμων και των κατοίκων τους. Ακούστε προσεκτικά και όπως και λέει ο Ερμής ο Τρισμέγιστος στους μαθητές του στο λατινικό κείμενο του Ασκληπιού, «Et vos intra secreta pectoris divina mysteria silentio tegite et taciturnitate celate»,
Δηλαδή, και εσείς, κρύψτε αυτά τα θεϊκά μυστήρια μέσα στα μύχια της καρδιάς σας και προστατέψτε τα μες στη σιωπή.